Γεια χαρά σε όλου. Το δωρή εδώ μαζί με την κεθαρά.gr και άλλο ένα vlog βίντεο μόνο για εσά. Ένα από το σημερινό μα βίντεο είναι μια συνέντευξη που διάβασα πριν από λίγε μέρε στο Ultimate Guitar, το πολύ γνωστό site. Όσοι ασχολούνται με την κεθαρά το ξέρετε. Το οποίο, στο οποίο μάλλον ο Μίσα Μανσούρ τον περιφέρει. Πάλι πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με την κεθαρά θα το γνωρίζετε. Κυθαρίστα και mastermind τον περιφέρει. αναφέρει ορθά κοφτά ότι μπορεί να πέσει του περιφέρει, μπορεί να είναι πολύ επιτυχημένη πάντα. Αλλά τα έσοδα που έχω από αυτή την πάντα σαν κύρια δουλειά δεν φτάνουν. Έτσι αναγκάζομαι να κάνω άλλα πράγματα παράλληλα με του περιφέρει ώστε να μπορώ να συμπληρώνω το εισόδημά μου και να μπορώ να ζήσω σαν ένα κανονικό άνθρωπο. Μην ξεχνάτε ότι είτε είσαι μουσικό, είτε είσαι δημόσιο υπάλληλο, είτε ιδιωτικό υπάλληλο, είτε κάνει οποιοδήποτε επάγγελμα και είσαι ένα νορμάλ άνθρωπο. Πρέπει να εργάζεσαι για να μπορέσει να συντηρεί τον εαυτό σου, να ε, είσαι ε, σωστό στι υποχρεώσει σου κλπ. Ε, το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να περάσω και το πρώτο μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από αυτό το βίντεο είναι ότι εφόσον ο Μίσα Μανσούρ τον περίφερει, οι οποίοι φαίνονται πραγματικά, μα δείτε από τα social media του και το πώ ποστάρουν και το πώ πλασάρουν τον εαυτό του, φαίνονται σαν super σε εισαγωγικά επιτυχημένοι. Βλέπει ότι κάνουν πολύ καλέ πωλήσει και αυτό είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, βλέπει ότι ανεβαίνουν και στα charts κλπ. Κάνουν περιοδίε, ...ε, τακτικά κάνουν τα, τακτικά gigs και βλέπεις ότι μαζεύουν κόσμο, κόβουν εισιτήρια με λίγα λόγια, ο κόσμο πληρώνει για να του δει. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι αρκετό για να μπορέσει μια μπάντα στο επίπεδο των περιφέρει. η οποία θα έλεγα ότι είναι μια μεσαία, η οποία προσπαθεί να γίνει μεγάλη μπάντα, δεν είναι μικρομεσαία, είναι μεσαία προ τα πάνω, ε, δεν μπορεί ε, με τα ε, έσοδα που έχει να μπορέσει κάποιο ο οποίο βρίσκεται σε αυτό το level, σαν μουσικό, να μπορεί να επιβιώσει και να συντηρήσει την καθημερινότητά του. Αυτό, από τη μία, είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα πια έχουν αλλάξει. Μια ειναι παρα πολυ λυπηρο γιατι βλεπεις οτι τα πραγματα πια εχουν αλλαξει μια μπαντα σαν του περίφερε πριν από 20 χρόνια θα μπορούσε ίσω άνετα να επιβιώσει και τα μέλη τη να μπορούν να άνετα να ζουν από αυτό. Πλέον το 2018 αυτό δεν αρκεί σε καμία περίπτωση. Και ε, αυτό που θέλω να περάσω, το μήνυμα που θέλω να περάσω όμως σε αυτό το βίντεο είναι ότι, παιδιά, μην τσιμπάτε. Ο καθένα προσπαθεί να πλασάρει τον εαυτό του και να ε, περάσει κάτι το οποίο πραγματικά δεν είναι. Και το κακό είναι ότι. Αυτό το έχουν και τα social media, δηλαδή το Facebook, το YouTube, το Instagram κλπ. Ότι ο καθένα προσπαθεί να περάσει αυτό που δεν είναι. Και πολλέ φορέ ο κόσμο επηρεάζεται και αποπροσανατολίζεται και στο τέλο πολλέ φορέ επηρεάζεται και ε, παίρνοντα αποφάσει ζωή οι οποίε είναι τελείω λαθασμένε γιατί έχει επηρεαστεί από κάποιον ο οποίο λέει ψέματα ή μάλλον δεν λέει την αλήθεια ολόκληρη. Έτσι. Και ε, ε, εγώ προσωπικά χειροκροτώ τον Μίσα ο οποίο έχει το θάρρο να βγει να πει στα ίσια αυτό το πράγμα. Και θα μιλήσω για κάτι προσωπικό στο παραφέρον έχω παίξει σαν σαπόρτο, πάντα με πολλού γνωστού κι Πάντα όταν ε, ε, παίζω με αυτού, προσπαθώ να έχω και μια επαφή, δηλαδή να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να μπορέσω, δεν το ντρέπομαι να το πω, να πάρω κάποια πράγματα από αυτού. Και όταν λέω να πάρω ε, ενώ να δω τη συμπεριφορά του, να του κάνω κάποιε ερωτήσει και μέσα από αυτά που θα πούνε να μπορέσω και εγώ να γίνω καλύτερο και να βελτιωθώ. Και δεν μιλάω το να του ρωτήσω ε, τι ασκήσει παίζουν για να γίνουν πιο γρήγοροι για να παίξουν καλύτερα. Αυτά προσωπικά, να είμαι ειλικρινή, ε, με απασχολούν, αλλά όχι τόσο πολύ. Με απασχολούν τα θέματα τη δουλειά και περισσότερο το attitude του. Το attitude τους. Και μπορώ να σα πω ότι 8 στου 10 από αυτού, ε, με πολύ μεγάλο ποσοστό, λένε ψέματα. Και όταν λέω λένε ψέματα, τι εννοώ, ότι του ρωτά κάτι και δεν σου απαντάνε ευθέω. Και οι περισσότεροι από αυτού παρατήρησαν ότι δεν μπορούν να παραδεχτούν την αποτυχία. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και προσπαθούν να σου περάσουν προ τα έξω μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά. Η κλασική έκφραση που λένε great και sick. Πώ πάει great, και ενώ δεν είναι great. Και το βλέπουν ότι δεν είναι great. Παρ' όλα αυτά, αυτοί θέλουν να πιστεύουν ή θέλουν να περάσουν προ τα έξω ότι τα πράγματα είναι ωραία και όλα καλά. Ενώ δεν είναι. Και το κακό είναι ότι πολλά νέα παιδιά που είναι στο ξεκίνημα και θέλουν να γίνουν μουσικοί, επαγγελματίε, έχουν όνειρα, έχουν ικανότητε, βλέπουν τέτοια παραδείγματα τα οποία είναι ψεύτικα και επηρεάζονται και νομίζουν ότι θα τα καταφέρουν. Και στο τέλο, όταν μπαίνουν μέσα στο χώρο, βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπω φαίνονται. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολα. Και ένα τέτοιο θύμα έχω πέσει και εγώ, ο οποίο όταν ξεκίνησα την καριέρα μου το 2001 σαν solo artist να βγάζω τα συντήμια, μου, ε, περίμενα τα πράγματα να είναι κάπω και στην πορεία είδα ότι τα πράγματα δεν είναι όπω φαίνονται. Τα πράγματα είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ πιο δύσκολα. Και έτσι, ε, παράλληλα με τη μουσική και τη δοσκογραφία έκανα και άλλα πράγματα. Δίδασκα, έφτιαχνα backing tracks κλπ. Και και, ε, και, και, κάποια άλλα πράγματα παράλληλα. Και έτσι είδα ότι ε, είναι αδύνατον να, ε, ασχολείσαι αποκλειστικά με τη μουσική, σαν performing μιλάω και σαν μπάντα, ε, και να μπορέσει να ζήσει από αυτό. Και θα σα κάνω ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Α μιλήσουμε για την Ελλάδα, για τα ελληνικά δεδομένα. Πείτε μου τρει τρεις Έλληνες μουσικούς οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το performing. Τρεις. Ξέρω, θα, ξέρω, τον ένα που θα μου πείτε, ξέρω τον δεύτερο που θα μου πείτε, τον τρίτο δεν το βρίσκω. Και μήπως δεν υπάρχει, ή μήπως τελικά το να μπορέσει να ζήσει από τη μουσική, επαναλαμβάνω σαν performer, έτσι, να έχεις δηλαδή μια μπάντα, να κάνεις σχογραφία και να κάνεις και gigs. Είναι τελικά ο θερινής δικτός. Σκεφτείτε, που θέλω να καταλήξω ότι τα πράγματα είναι πολύ κοβούσκολα από ό,τι φαίνονται. Ε, και απλά μην τρώτε κουτόχορτο από την άποψη ότι μην ε, να είστε πάρα πολύ ε, σκεπτικοί και πάρα πολύ καχύποπτοι με το κάθε τι που βλέπετε μην τρώτε αμάσετα αυτά που σας δίνει ο καθένας στο ίντερνετ, στα social media κλπ θα το μια φορά. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται. Και προ Θεού, δεν θέλω να σε αποτρέψω. Είσαι έζα. Ακολουθήστε τα όνειρά σα. Ακολουθήστε το πλάνο σα. Απλά να έχετε πάντα στην άκρη του μυαλού σα ότι υπάρχει και ένα ε, ενδεχόμενο τα πράγματα να μην πάνε τόσο καλά. Και μην ξεχνάτε ότι είναι μία και μοναδική ζωή που έχετε και είναι κρίμα να τη σπαταλάτε με πράγματα τα οποία δεν αξίζουν. Και έτσι να ξέρετε πάντα στην άκρη του μυαλού σα ότι υπάρχει ενδεχόμενο τα πράγματα να μην πάνε καλά, ώστε να υπάρχει πλάνο B και πλάνο C και πλάνο D αν χρειαστεί, ώστε να είστε πιο ευέλικτοι. Για να προχωρήσετε στη ζωή σα. Αυτά είχα να σα πω. Πάλι χειροκροτώ τον Μίσα Μανσούρ, ο οποίο βγαίνει και λέει την αλήθεια. Και προσωπικά, ούτε μεγάλο φαν του περίφερη είμαι, ούτε είμαι προσωπικά φαν του Μίσα. Και για να το πω έτσι πιο απλοϊκά, ε, μιλάμε για τον Μίσα Μανσούρ, ο οποίο έχει τρομακτικό impact στα social media. Και αυτό πώ το καταλαβαίνει, θα πω τώρα και ένα καρφάκι. Τύποι σαν τον Μίσα, πώ κάθε μέρα πολλέ φορέ και χωρί λόγο. Δηλαδή, πώ στάρουν κάποια πράγματα που είναι σημαντικά, πώ στάρουν φορέ και κάποια πράγματα τα οποία είναι σήμαντα. Και είναι, μάλλον δεν έχω κανένα λόγο ύπραξη. Είναι κουταμάρε. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι ο Μίσα και ο κάθε Μίσα ποστάρει μια κουταμάρα και από κάτω γίνεται χαμό από likes και μάλιστα υπάρχει κόσμο ο οποίο το παίρνει σοβαρά και το απαντάει. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό ο κόσμο, αυτό ο άνθρωπο, ο Μίσα και ο κάθε Μίσα έχει πολύ μεγάλο impact και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Και μπράβο του που βγαίνει και λέει την αλήθεια. Δεν θέλω να σας τα νιώσω, πάντα προσωπικά είμαι πολύ θετικό άνθρωπο, απλά βλέπω και την πραγματικότητα. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν από αυτό το βίντεο είναι ένα. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά που βλέπετε, να σκέφτεστε και να ξανασκέφτεστε και να ξανασκέφτεστε το κάθε τι και κατά πόσο αυτό που βλέπετε είναι όντω αυτό που σα λένε, και να προσπαθείτε πάντα να βλέπετε και πίσω από τι λέξει. Μην τρώτε αμάσιτα αυτά που λέει ο καθένα στο ίντερνετ. Γιατί μην ξεχνάτε, όπω λένε και οι Αμερικάνοι, υπάρχει η αλήθεια και υπάρχει και η αλήθεια. Το ίδιο πράγμα έχει μεγάλη σημασία πώ θα το πει. Μπορεί να το πει ανάλαφρα και μπορεί να το πει και σοβαρά και να είναι τελείω διαφορετικό το αποτέλεσμα και το έμμακτ που μπορεί να έχεις εσένα που το βλέπεις. Αυτά είχα να σας πω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.